Τα ταξικά εργατικά σωματεία και οι ΟΓΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ενέται σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που εντείνει την ανισοτιμία τους και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των συχνών αναγκών τους. Να πούμε ότι αρχικά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γυναίκα του Μόχθου, θύμα της βίας στον χώρο δουλειάς, εκεί που ζει, σπουδάζει, αθλείται, περνάει τον ελεύθερο χρόνο της. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε κάθε οικογένεια που βιώνει την απάνθρωπη απώλεια του δικού της ανθρώπου. Δεν περιοριζόμαστε όμως σε αυτό μόνο. Ως ταξικό εργατικό κίνημα και ως ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, αποκαλύπτουμε όλα τα πρόσωπα της βίας κατά των γυναικών που κρύβουν οι εκμεταλλευτές του Μόχθου μας, αλλά ταυτόχρονα φωτίζουμε κυρίως τη ρίζα της βίας κατά των γυναικών και οργανώνουμε την πάλη ενάντια σε αυτούς που την τρέφουν, ενάντια σε αυτούς που τη γεννούν. Η σεξουαλική βία και κακοποίηση που φτάνει ακόμα και στο βιασμό και τη δολοφονία αποτελεί την πιο ακραία, αποκρουστική και πιο χυδαία μορφή βίας. Τον τελευταίο καιρό, η βία και η παρενόχληση και στο διαδίκτυο είναι μια νέα μορφή βίας σε βάρος των γυναικών που εκφράζεται με την πρακτική της ανάρτησης φωτογραφιών και βίντεο προσωπικών ιδιωτικών στιγμών χωρίς τη συγκατάθεση των γυναικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαρροή προσωπικών τους δεδομένων γίνεται και εργαλείο εκβιασμών στο πλαίσιο των κακοποιητικών σχέσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εικόνες υποκλέπτονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά, από τους λογαριασμούς γυναικών και κοριτσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται και μοχλός εκβιασμών και απειλών σε βάρος τους. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, έως και το 90% των θυμάτων της συγκεκριμένης μορφής βίας είναι γυναίκες, ενώ καταγράφεται αυξητική τάση στον αριθμό σχετικών περιστατικών. Ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που αφορούν τη διαρκή αύξηση των ιστοτόπων που συνδέονται με την ανάρτηση τέτοιου υλικού. Στο φόντο αυτό, οι απειλές, οι εκβιασμοί και οι προσπάθειες διαπόμπευσης και εκφοβισμού έχουν οδηγήσει ακόμα και σε τραγικά αποτελέσματα με γυναίκες και κορίτσια και να φτάνουν στο σημείο να δώσουν τέλος ακόμα και στη ζωή τους. Και όλα αυτά στις συνθήκες διάδοσης των επίσημων και ανεπίσημων ψηφιακών οίκων ανοχής, όπου δίπλα στην νόμιμη πορνογραφία πουλούνται βίντεο εκδικητικού πορνό, υλικό με ανηλίκους, σκηνές βιασμών γυναικών. Εξάλλου, πλέον διάσημη πλατφόρμα του είδους, με εκατομμύρια επισκέπτες, έχει δεχτεί κατά καιρούς σοβαρότατες καταγγελίες ότι ανάμεσα στα βίντεο που ανεβάζει, περιλαμβάνεται και τέτοιου είδους υλικό. Αυτά τα αποτρόπια περιστατικά φτάνουν μέχρι το σημείο και τη ζωντανή αναμετάδοση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους θύτες. Και ενώ η ίδια ύπαρξη και λειτουργία ιστοτόπων και πλατφορμών με πορνογραφικό περιεχόμενο βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος, τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγουν, με συγχωρείτε, ούτε στο ελάχιστο τη δραστηριότητά τους, αλλά σηκώνουν τα χέρια ψηλά και αφήνουν στο απειρόβλητο τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων που διαχειρίζονται τέτοιου είδους πλατφόρμες. Τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή την περίπτωση αγωνιούν και επιδίδονται στους γνωστούς υπολογισμούς του κόστους που επιφέρει το φαινόμενο της κυβερνοπασχόλησης, διαπιστώνοντας τον επιζήμιο οικονομικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας που μπορεί να έχει βία κατά των γυναικών στο διαδίκτυο, από την άποψη της μειωμένης παρουσίας στην εργασία, του κινδύνου απώλειας της θέσης εργασίας, της ικανότητας αναζήτησης απασχόλησης. Επιβεβαιώνεται με αποκρουστικό τρόπο ότι στο βωμό του κέρδους υποτάσσονται όλες οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Εμπορευματοποιείται ακόμα και η σεξουαλικότητα, αποφέροντας τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις, σε κράτη, σε κυκλώματα πορνείας, παράνομα ή νόμιμα. Γυναίκες και ανήλικα κορίτσια που μπλέκονται σε αυτά τα δίχτυα πέφτουν θύματα της πιο κραυγαλαίας μορφής εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του ανθρωπίνου σώματος, μιας σοβαρής παθογένειας που γέννησαν και γεννούν όλες τις ταξικές εκμεταλλευτικές κοινωνίες με οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Τέτοια αποτρόπια περιστατικά βίας κατά των γυναικών αναπτύσσονται στους κοντινούς δρόμους του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που αποτελούν εργαλεία χειραγώγησης των εργαζομένων στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων με μεγάλη διεισδυτικότητα στις νέες ηλικίες. Η ίδια η λειτουργία τέτοιων πλατφορμών καλλιεργεί ως τάση ζωής την αυτοπροβολή, τον εγωισμό, κυρίως την απομόνωση καθενός και καθεμιάς πίσω από την οθόνη ενός κινητού. Το ταξικό εργατικό κίνημα και οι ΟΓΕ υποστηρίζουν αναγκαιότητα να αναχθεί σε ποινικό αδίκημα κάθε μορφή βίας και κακοποίησης μέσω του διαδικτύου και εκτός διαδικτύου φυσικά, κατά γυναικών και κοριτσιών, χωρίς ασάφειες, εκτόσεις και παραθυράκια. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη με κρατική ευθύνη να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την οριστική διαγραφή του αντίστοιχου υλικού από κάθε σελίδα του διαδικτύου. Η βία και η παρενόχληση στο διαδίκτυο, η σεξουαλική βία και η κακοποίηση, ο βιασμός, η δολοφονία γυναικών αποτελεί την πιο ακραία, αποκρουστική και χυδαία μορφή βίας, όμως δεν πάβει να είναι ένα μόνο από τα πολλά πρόσωπα της βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του καθημερινού Μόχθου. Γιατί οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες στην ανασφάλεια και τη βία,
της γυναικείας ανεργίας, αλλά και της δουλειάς ήλιο με ήλιο. Οι γυναίκες που δουλεύουν στην εστίαση το βιώνουν στο πετσί τους με τη σεζόν, με τις 16 μορφές ελαστικής απασχόλησης που κυριαρχούν στον κλάδο, με τη μαύρη εργασία. Της νομοθέτησης της δεκάωρης εργασίας με ατομική συμφωνία, της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας, των σπαστών ωραρίων, της δουλειάς με ημερομηνία λήξης και χωρίς δικαιώματα, της μεγάλης επέκτασης των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της τηλεργασίας που με πολύ θράσος μας την πλασάρουν, με το περιτύλιγμα της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και που κάνει τη ζωή μας κυριολεκτικά λάστιχο, που οδηγεί στην υπερεντατικοποίηση και μας τσακίζει σωματικά και ψυχικά. Είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν ακούσει από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο ότι δεν θα πήγεις να τελειώσει η δουλειά, δεν θα κάνεις διάλειμμα, θα έρθεις όποτε και για όσο θα χρειαστεί, περίμενε να σε πάρω τηλέφωνο ή να σου στείλω μήνυμα για να δεις άμα δουλεύεις. Πόσες δεν έχουν γίνει μπαλάκια ανάμεσα στη μακρόχρονη ενεργία και την εξαντλητική δουλειά χωρίς άδειες και ρεπό. Πόσες δεν έχουν ακούσει αντίστοιχα τις φράσεις γυναίκα καριέρας με ό,τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό και ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι λογιστές που έχουμε σήμερα μαζί μας. Της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία, που σηκώνουν οι γυναίκες στις πλάτες τους σήμερα, ενώ στον 21ο αιώνα θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι κοινωνική υπόθεση και κύρια ευθύνη του κράτους και να λύνεται με επιστημονικά κριτήρια, αξιοποιώντας όλη την υπάρχουσα επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Βία είναι το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και υπό τις οδηγίες του ΣΕΒ και των άλλων ευαγών ιδρυμάτων, των μεγαλοεργοδοτών, που έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους μισθούς, αλλά και συνολικά στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Στο όνομα της δίθεν ισότητας, η ξενοδοχοϋπάλληλος, για παράδειγμα, καλείται να δουλέψει σήμερα επιπλέον 15 χρόνια, ιδιαίτερα και μετά το κόψιμο των βαρέων και των υγιεινών. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό, τουρισμό και στο εμπόριο ξέρουμε καλά τι θα πει να δουλεύεις χωρίς κλαδική σύμβαση. Η τελευταία που υπογράφηκε στον κλάδο του επιστημισμού και τουρισμού ήταν πριν 3 χρόνια, χωρίς να είναι βέβαια υποχρεωτική. Και στον κλάδο του εμπορίου από το 2012. Η απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή μας. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που λόγω βάρους έχουμε φτάσει να πάμε στο νοσοκομείο, δεν είναι λίγες περιπτώσεις θανάτων σε περίοδο σεζόν, και ας μην μιλήσουμε καλύτερα για τους γενομείς. Στα λογιστικά γραφεία, αντίστοιχα, δεν είναι λίγες περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα όταν είσαι για ώρες καθισμένη μπροστά σε έναν υπολογιστή. Συνολικά, το νομοθετικό πλαίσιο δεν προστατεύει τον γυναικείο οργανισμό στον χώρο δουλειάς, με αποτέλεσμα οι περισσότερες να είμαστε σακατεμένες, με πολλά εργατικά ατυχήματα στο ενεργητικό μας. Το βάρος που κουβαλάει μια γυναίκα στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, μπορεί να της αφήσει κουσούρια στα γυναικολογικά της ανεπανόρθωτα. Όπως και το κρύο στο οποίο πολλές φορές αναγκάζονται να αντέξουν να δουλέψουν, δουλεύοντας μπροστά σε ψυγεία. Και ο κατάλογος φυσικά είναι αρκετά μακρύς. Το να σε ρωτάνε πριν καν πιάσεις δουλειά, αν σκοπεύεις να κάνεις παιδί, να σε απολύνουν όταν μένεις έγκυος, να μην μπορείς να πάρεις το μηδαμινό επίδομα επειδή είσαι ανασφάλιστη. Και πλέον νομοθετείται και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόλυση εγγύου ή ακόμα και σε περίοδο λοχείας. Και δεν είναι και μακρινό το παράδειγμα της Ισπανίας, που με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πάρθηκε και τέτοιου είδους απόφαση. Η διατήρηση απόλυσης της κυβερνήσεως του έσχους να πρέπει να συμπληρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό για να πάρει σε επίδομα μητρότητας. Βία είναι και ο περιορισμός με κάθε τρόπο της συλλογικής και συνδικαλιστικής μας δράσης. Ότι μας θέλουν κλεισμένες στους 4 τείχους του σπιτιού μας, μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες και απελπισμένες. Όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη και άλλοι νόμοι για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης αποτελούν την κρατική βία που έχει στόχο να τσακίσει κάθε εργατική αντίσταση. Αντίστοιχα, κρατική βία και καταστολή είναι διώξεις και εκφοβισμός γυναικών συνδικαλιστριών, με αρκετά πρόσφατο το παράδειγμα της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, της Αφροδίτης Ρέντιου, που φυσικά δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών να τη συμπληρώνουν και με δικά τους μέτρα, όπως οι απειλές, οι εκβιασμοί, ακόμα και ο ξυλοδαρμός, τα κυνήγια αποπληρωμένους μπράβους ή και απευθείας από τους ίδιους τους εργοδότες σε εργαζόμενες που τολμούν να ζητήσουν το μισθό τους, τα επιδόματά τους ή να μην δουλεύουν εξαντλητικά ακόμα και 12 ώρα. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που στην εστίαση συζητείται από γυναίκες να δίνονται πιο ανοιχτά για να προσελκύσουν κόσμο. Η σεξουαλικοποίηση φτάνει σε βαθμό που ζητείται να είσαι γλάστρα ουσιαστικά, μόνο και μόνο για να μαζέψεις κόσμο για ένα μαγαζί, με ό,τι προεκτάσεις αυτό μπορεί να έχει. Το Συνδικάτο του Επιστημισμού Τουρισμού έχει έρθει αντιμέτωπο με τέτοιου είδους περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο δουλειάς από εργοδότες, προϊσταμένους, πελάτες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σφυρίζουν αδιάφορα και μοναδική λύση για τις εργαζόμενες
ήταν ευτυχώς το ταξικό σωματείο τους, η δράση του οποίου για τις γυναίκες κινείταν εξάρτητα από τις γιορτές και τις φανφάρες σε επαιτίους, αλλά σε όλη τη διάρκεια ζωής και δράσης τους. Μορφή βίας είναι και το γεγονός ότι προσπαθούν να κόψουν κυριακάτικη αργία στο εμπόριο, τη μία και μοναδική ενδεχομένως μέρα που μπορεί να έχει μια εργαζόμενη να δει την οικογένειά της, με προεκτάσεις φυσικά σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους όσον αφορά, για παράδειγμα, την προσάυξηση τις Κυριακές. Εμείς να πούμε και από εδώ ότι δεν θα τους περάσει. Η απεργία της περασμένης Κυριακής σε συνδυασμό με την 9η 11η έχουν δείξει τον δρόμο της κλιμάκωσης. Μορφή βίας είναι και το γεγονός ότι με το πρόσχημα της μητρότητας διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν τις γυναίκες ότι χρειάζεται να δουλεύουν λιγότερες ώρες για να μπορέσουν να φροντίζουν την οικογένειά τους αφού δεν υπάρχει κρατική μέρημνα, με αποτέλεσμα να έχουμε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και συνολική καθίζηση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και πρώην γυναικών υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, φεμινιστικών οργανώσεων, να ξεπλύνουν τον νόμο του Χατζηδάκη που είπαμε και νωρίτερα, αυτό το εργατικό τερατούργημα με άλλοθε τις διατάξεις για τη δίθεν πρόληψη και προστασία της σεξουαλικής βίας του χώρου δουλειάς. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, όλες οι παραπάνω δυνάμεις ζητάνε επίμονα να εφαρμοστεί, υπεύθυνος για τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας των γυναικών είναι ο ίδιος εργοδότης, αυτός δηλαδή που ασκεί την εργοδοτική βία και τους εκβιασμούς, φτάνοντας μέχρι και τη σεξουαλική παρενόχληση. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν άλλωστε και ο νόμος για την ισότητα των φύλων του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρίζει βραβεία ισότητα σε αυτούς που ασκούν την γενεσιουργό μορφή της βίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις που χτίζουν και δορυφορία τους στην εκμετάλλευση των εργαζόμενων γυναικών. Όλα αυτά δεν αποτελούν μόνο τις μορφές βίας που επιμελώς κρύβουν οι εκμεταλλευτές μας και οι κυβερνήσεις τους, αλλά αποτελούν και το έδαφος πάνω στο οποίο ανθίζουν τα φαινόμενα της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. Δεν περιορίζεται λοιπόν μόνο στη σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση, στην εργασία, μέσα στην οικογένεια, στη διαπροσωπική σχέση. Είναι το συνολικό τσάκισμα. Βία είναι το συνολικό τσάκισμα της εργασιακής, της οικογενειακής, της προσωπικής μας ζωής, η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής μας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων, της μητρότητας. Η ρίζα της, όσον αφορά οι όροι ζωής και της δουλειάς μας, όσο αυτοί θα επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται να σηκώσουν κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν την εργοδοτική βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από τις παθογόνες οικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές, με συγχωρείτε, και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά που οφείλονται απλά στην προβληματική προσωπικότητα του κάθε δράστη, αλλά για ένα πρόβλημα που η ρίζα του φτάνει πιο βαθιά στην ανισότιμη θέση της γυναίκας στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία. Η ατομική εγκληματικότητα δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό. Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το δίκαιο που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες που εκπορεύονται από την ίδια τη φύση της, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελαίτητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης που διαπερνούν και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις. Αυτά τα μαθήματα ζωής μας μαθαίνουν από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στον χώρο δουλειάς, όπου ο θάνατός σου, η ζωή μου, γίνεται κυρίαρχο δόγμα. Σε αυτό το έδαφος γεννιούνται η αλαζονία, η υποτίμηση της φίλης ή του φίλου, του συναδέλφου, του συντρόφου, η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και από τα δύο φύλλα. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται συμπεριφορές επιθετικές και εχθρικές, ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που έχουν τις ίδιες έννοιες, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια συμφέροντα. Επομένως, οι καταδικαστές και απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες που φτάνουν μέχρι και το βιασμό, τις δολοφονίες γυναικών, είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της ανισότιμης θέσης της γυναίκας στην ταξική κοινωνία, είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Αυτή η ανισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία αναπαράγεται με παθογόνες συμπεριφορές και μέσα στην οικογένεια. Εκφράζεται με αποκρουστικό τρόπο η κοινωνική παθογένεια της επιβολής της πειθαρχίας, της υποταγής μέσα στην οικογένεια ή τη συμβίωση. Σε αυτή τη βάση αναπαράγονται διαστρεβλωμένες αντιλήψεις περί αφοσίωσης της συζύγου ή της συντρόφου που συνδέονται με τάση ιδιοκτησίας της, με προέκταση φυσικά και στα παιδιά. Το κίνητρο του δράστη δεν είναι το φύλο του θύματος, αλλά η σχέση που έχει με αυτό, η οποία διαμορφώνεται στο έδαφος των στρεβλών προτύπων για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τις διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στην οικονομική και κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από έναν άλλο, στο πλαίσιο του γάμου
ή του συμφώνου συμβίωση. Αυτός ο καταναγκασμός στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων παραμένει παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες έχουν γίνει αλλαγές στην κοινωνική θέση της γυναίκας, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. Πάνω σε αυτό το έδαφος παραμένουν και αναπαράγονται οι αναθρονιστικές, σκοταδιστικές, ανορθολογικές απόψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων, μέσα από διάφορους θεσμούς, αλλά και μέσα από την οικογένεια, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το στρατό, την ουσική βιομηχανία κλπ. Όσον αφορά την κουβέντα που γίνεται περί γυναικοκτονιών, από αυτή τη σκοπιά τοποθετούμαστε στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα, εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, με αφορμή τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα για τον όρο της γυναικοκτονίας και για την ένταξή του στο ποινικό δίκαιο στο αυτοτελές έγκλημα. Φυσικά και είμαστε υπέρ της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και της ποινικής μεταχείρισης των εγκλημάτων βίας σε κάθε μορφή τους κατά των γυναικών με άξονα το κίνητρο του δράστη. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά κάθε φαινόμενο τιμωρησίας, προσπάθειας να πέσουν στα μαλακά οι δράστες τέτοιων απεχθών εγκλημάτων. Όμως αναδεικνύουμε ότι οι όποιες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία δεν είναι από μόνες τους ικανές να εξασφαλίσουν την ολόκληρη προστασία των γυναικών από τέτοια αποκλειστικά εγκλήματα. Η μονόπλευρη συζήτηση και την παράθεση για τον όρο αυτό είναι τελικά παραπλανητική, γιατί αποκρύπτει τις πραγματικές κοινωνικές αιτίες του προβλήματος της γυναικείας ανισοτιμίας. Λειτουργεί από προσανατολιστικά, καλλιεργώντας την αντίληψη ότι ένα κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά, αποκλειστικά, με την αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση του. Όμως, είτε οι δολοφονίες γυναικών χαρακτηριστούν ως γυναικοκτονίες είτε όχι, η ουσία του προβλήματος δεν αλλάζει. Τα περιστατικά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ριζικά αν δεν υπάρξει ολόκληρη κοινωνική προστασία και στήριξη των γυναικών, που εκτός των άλλων θα αποτρέπει τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι. Την ίδια στιγμή, αυστηρότερη ποινική μεταχείριση από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ολόκληρη προστασία των γυναικών από τέτοια αποκλειστικά εγκλήματα. Μια γυναίκα και σε αυτή την περίπτωση έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κοπέλους μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του δράστη. Από την αστυνομική αδιαφορία ή ευθερεσία μέχρι τις μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες και κυρίως τις τεράστιες ελλείψεις επιστημονικής, νομικής, κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης των θυμάτων από κρατικές δωρεάν δομές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου είδαμε αστυνομικούς να λένε ότι πρέπει να κάνεις μήνυση για να γίνει οτιδήποτε, παρόλο που είναι αυταπάγγελτο το συγκεκριμένο αδίκημα, να το πούμε έτσι. Και θα πούμε και λίγα λόγια όσον αφορά και την κακοποίηση παιδιών και την στήριξη παιδιών και γυναικών θυμάτων, γιατί έχει γίνει πολύ δώρο στο τελευταίο διάστημα και σε αυτό το κομμάτι. Και με σημείο αναφοράς το φυκιαστικό έγκλημα σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού στα Σεπόλια και τόσες άλλες φρικτές ιστορίες που έρχονται στο φως, και όχι μόνο κοριτσιών και σε ιδρύματα όπως τη Σκιβωτού του κόσμου, αλλά και του ιδρύματος εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για άτομα με ειδικές ανάγκες, με θύματα ανήλικα παιδιά και όχι μόνο, θέλουμε να αναδείξουμε τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που ζούμε, με τις αρρωστημένες αξίες της, την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει μέχρι και τα παιδιά ως πηγή κέρδους. Έχουμε ευθύνη να αναδείξουμε συνολικά το ποιος φταίει, γιατί συμβαίνουν αυτά και τόσα άλλα, γιατί για τόσες υποθέσεις υπάρχει παντελής έλλειψη φροντίδας και πρόνοιας για την προστασία και στήριξη των παιδιών που καταλήγουν να είναι ανυπεράσπιστα θύματα κακοποίησης και εγκατάλειψης, ενώ από την άλλη θρέφονται δράστες στέρετα με ευθύνη του κράτους. Οργανώνοντας την πάλη ενάντια σε αυτούς που τρέφουν αυτή τη βία, ενάντια σε αυτούς που τη γεννούν, παλεύουμε συγχρόνως και ενάντια σε όλους αυτούς που ευθύνονται για την εκμετάλλευση των παιδιών, την εκπόρνηση και κακοποίησή τους για την παιδική εργασία, αλλά και το εμπόριο μέσω της υιοθεσίας και της αναδοχής και τους κινδύνους που κρύβει για τα προστάτευτα παιδιά. Ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις που θεωρούν κόστος την προστασία των παιδιών, πετώντας κυριολεκτικά την ευθύνη στην οικογένεια, αλλά συγχρόνως ενισχύουν πλησιοπάρχα μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες και άλλα, για όλα όσα πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, όλο και αυξάνονται παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος. Παιδιά που εξαιτίας των καταστάσεων που έχουν βιώσει σε τόσο τρυφερή ηλικία χρειάζονται ιδιαίτερη ψυχοκοινωνική στήριξη, από κατάλληλη διεπιστημονική ομάδα και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Το κράτος λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες που οδηγούν σε αύξηση των περιπτώσεων παιδιών που θα χρειαστούν δομές παιδικής προστασίας, αντί να δημιουργήσει νέες σύγχρονες προνοιακές δομές με όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών, τα καταδικάζει να ζουν σε κατάλληλο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, οι επιλογές
όλων των έως τώρα κυβερνήσεων άφησαν τα ελάχιστα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας, σοβαρά υποστελεχωμένα, να στενάζουν κάτω από την πίεση της υποχρηματοδότησης και των αυξημένων καθηκόντων. Αποδεκάτησαν το προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, οι οποίες ανάμεσα στα άλλα έχουν την ευθύνη τους, τον έλεγχο των καταγγελιών για παραμέληση, κακοποίηση, επισφαλής συνθήκες διαβίωσης παιδιών, την προετοιμασία των γονιών για την υιοθεσία και την αναδοχή και πλέον και τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Και την ίδια στιγμή, μάλιστα, που η χρηματοδότηση για εξοπλιστικά προγράμματα και για φρεγάτες και για όπλα και δεν ξέρω εγώ τι, ολοένα και αυξάνεται. Και το είδαμε και χθες με την κινητοποίηση που έγινε από την ΕΔΙΕΦ. Η ευθύνη των κυβερνήσεων και συνολικά του κράτους μένει στο απειρόβλητο. Σε κάθε περίπτωση, τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος είναι αποκαλυπτικά. Ενώ παρατηρείται αύξηση των καταγγελιών για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ οι εισαγγελικές εντολές για απομάκρυνση παιδιών από επικίνδυνα οικογενειακά περιβάλλοντα αυξάνονται επίσης, είναι ανεπαρκείς οι θέσεις σε δομές φιλοξενίας παιδιών και αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για δομές που αφορούν προστασία γυναικών. Τώρα, τελειώνοντας, ελπίζω, πώς μπορεί μια γυναίκα να αποκρούσει και να αντισταθεί σε τέτοια φαινόμενα. Με αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί μόνο να σπάσουν οι γυναίκες τη σιωπή τους για τη βία στις διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις και, και στον χώρο δουλειάς και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, προβάλλουν και διεκδικούν όλες τις προϋποθέσεις οικονομικές και κοινωνικές που είναι απαραίτητες για να σηκώσουν κεφάλι οι γυναίκες και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφής βία, αλλά και να επεμπλοκιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Γι' αυτό απαιτούμε μέτρα στήριξη των εργαζόμενων, των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό διεκδικούμε και μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμένους από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Δίπλα σε όλα αυτά, προβάλλουμε τη δράση του γυναικείου συλλόγου, του σωματείου, ως κυψέλη για να βρει η γυναίκα το κουράγιο, την αλληλεγγύη, τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη. Δεν είναι ατομικό ζήτημα μιας γυναίκας να σπάσει τη σιωπή της, όπως προβάλλεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θάρρος, η τόλμη, η χειραφέτηση και η αντοχή απέναντι στις πιέσεις μπορούν να αναπτυχθούν στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης που είναι το πραγματικό δίχτυ ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, είναι η σπίδα προστασίας για μια γυναίκα. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένας εργοδότης, δεν θα το σκεφτεί σοβαρά να εκβιάσει, να απειλήσει, να κακοποιήσει μια εργαζόμενη, αν ξέρει ότι είναι μέλος ενός ισχυρού σωματείου με ταξικό προσανατολισμό, αν ξέρει ότι στο πλευρό της έχει όλους τους συναδέλφους της. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα στον κλάδο του επιστημισμού, για παράδειγμα. Σκεφτείτε στην κοινή πάλι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του, στον δρόμο του αγώνα, όταν ένας άντρας και μια γυναίκα παλεύουν ενάντια σε όσα μας καταπιέζουν, εκεί δεν ξεπερνούνται πιο εύκολα σεξιστικές συμπεριφορές, στρεβλές αντιλήψεις, σάπια στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία που δηλητηριάζει τους σχέσεις των δύο φύλων. Όσο η υπόθεση της βίας και της κακοποίησης αρχίζει και τελειώνει στην ατομική καταγγελία της γυναίκας και μάλιστα ενδεχομένως και διαδικτυακά, τόσο παραμένει αποκλειστικά ατομική της υπόθεση η εξασφάλιση των παραγόντων οικονομικών και κοινωνικών για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Και γίνεται όλο αυτό το διάστημα και μια προσπάθεια να προβληθούν οι γυναίκες ως μια ενιαία κοινωνική ομάδα με σβησμένες τις ταξικές διαφοροποιήσεις, πως τέτοια εναντιώνεται στην επέλαση της ανδρικής βίας. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γυναικών, γι' αυτό λέμε ότι δεν είμαστε ίδιες όλες οι γυναίκες, στις διευθύνσεις διαφόρων επιχειρήσεων που απολύουν κόσμο ελεύθερα την καρδία. Και όσοι χαιρόντουσαν για παράδειγμα για το γεγονός ότι εξελέγει μια γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αυτή που έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της σε ένα σωρό αντεργατικές νομοθεσίες που βάθυναν την εκμετάλλευση και καταπίεση και γενίκευσαν την ανασφάλεια των εργαζόμενων γυναικών και το σπαράλισμα της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και των ρυσικών και της σημαία και της υπεράσπισής μας ταυτόχρονα. Μετά από όλα αυτά, τίθεται το ερώτημα. Ποιος είναι ο λόγος που η βία κατά των γυναικών αποτελεί βασικό θέμα της ατζέντας των κυβερνήσεων και των κομμάτων που κινούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το κίνητρό τους είναι ένα και μοναδικό. Και το παραδέχονται και στα κείμενά τους. Το κόστος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες
όσον αφορά τη βία που δέχονται οι γυναίκες σήμερα, το οποίο υπολογίζουν στα 286 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το κόστος αυτό επιμερίζεται και αναλύεται σε κόστος που σχετίζεται με τις άμεσες συνέπειες της βίας, την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, αύξηση της χρήσης της ποινικής δικαιοσύνης, αστυνομία και εισαγγελής δηλαδή, της υπηρεσίας προστασίας των παιδιών. Σε αυτό προστίθεται το κόστος λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της βίας στην εργασιακή ικανότητα του θύματος, που οδηγεί σε χαμένη οικονομική παραγωγή, λόγω τόσο των χαμένων ημερών εργασίας, όσο και της χαμηλότερης παραγωγικότητας που αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Αυτή τη χρονιά και με αφορμή την 25η Νοέμβρη, το ταξικό εργατικό κίνημα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της βίας των εκμεταλλευτών μας, που μας τσακίζει τις ζωές μας. Μέσα και από τη σημερινή κουβέντα, αλλά και συνολικά μέσα από τη δράση μας, θέλουμε και επιδιώκουμε να κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες, και ιδιαίτερα σε αυτούς τους κλάδους που σήμερα συνδιοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση, που αποτελούνται από γυναίκες πάνω από το 50%. Επιδιώκουμε να κλιμακωθεί πάλι γύρω από τέτοια ζητήματα που φυσικά δεν είναι αποκομμένα από το συνολικό πλαίσιο πάλης μας, ούτε έρχονται σε αντιπαράθεση με αυτό. Πόσο μάλλον δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους άνδρες συναδέλφους μας, που κάτω από το ίδιο μετερίζει αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για δουλειά και ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Συνεχίζουμε μαχητικά, δυναμώνοντας το συλλογικό αγώνα για να διεκδικήσουμε τη ζωή που έχουμε ανάγκη σήμερα, στον 21ο αιώνα και τις κοινωνικές προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίσουν όχι μόνο αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, αλλά και ισότιμες σχέσεις συντροφικότητα.